Προ τα κάτω αναθεώρησε το Ιράν τον αριθμό των νεκρών στι εκρήξει που σημειώθηκαν την Τετάρτη στη διάρκεια εκδήλωση στη μνήμη του στρατηγού των Φρουρών τη Επανάσταση, Κασέμ Σουλεϊμανή, στην Πολυκερμάν, που στήχησαν τη ζωή σε δεκάδε ανθρώπου και ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, στι εκρήξει έχασαν τη ζωή του 84 άνθρωποι. Προηγούμενο απολογισμό έκανε λόγο για 103 νεκρού, όπως εξήγησαν οι αρχές του Ιράν, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα ονόματα είχαν διπλοπεραστεί στη λίστα θυμάτων, ενώ άλλα λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που υπέστησαν καταγράφηκαν ως νεκροί από τις υγειονομικές αρχές. Πολιτικό σύμβουλο του Ιρανού Προέδρου κατηγόρησε το Ισραήλ και τι ΗΠΑ ότι ευθύνονται για την επίθεση. Από την πλευρά του, το State Department χαρακτήρισε παράλογη οποιαδήποτε υπόνοια για εμπλοκή των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στην εν λόγω επίθεση. Μέχρι στιγμή, το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει την επίθεση. Είμαστε επικεντρωμένοι στι μάχε με τη Χαμά, απάντησε σε σχετική ερώτηση ο εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρη. Η επίθεση, την ευθύνη για την οποία δεν έχει αναλάβει προς το παρόν κανείς, σημειώθηκε την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τεταμένη μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμά στη Γάζα και μία ημέρα έπειτα από πλήγμα στη Βηρητό που κόστισε τη ζωή στον δεύτερο στην ιεραρχία του Παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.